Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Lia Cooks. Πάμε να κάνουμε μαρμελάδα φράουλα. Σε μια κατσαρόλα θα βάλω μέσα τις φράουλες μου, τις οποίες δεν τις έχω κόψει σε μικρά κομμάτια. Τις έχω αφήσει κομμένες στα 2 ή στα 4. Έχω αφήσει ολόκληρες τις πολύ μικρές, αφού έχω βγάλει το κοτσανάκι από πάνω. Γιατί μου αρέσει να έχει κομμάτια η μαρμελάδα μου. Μέσα στο σκεύος μου έχω βάλει 1 κιλό φράουλες. Τώρα θα προσθέσω μέσα τη ζάχαρη. Για 1 κιλό φράουλες θα βάλω 700 γραμμάρια ζάχαρη. Και σε αυτή τη φάση θα κάνω απολύτως τίποτα άλλο. Θα ανακαινήσω λίγο την κατσαρόλα να πάρει ζάχαρη προς τα κάτω. Θα τη σκεπάσω και θα τη βάλω στην άκρη για 8 ώρες. Καλό είναι αν θέλετε να το κάνετε απογευματινές ώρες, οπότε το αφήνετε όλη τη νύχτα να περιμένει. Έχουν περάσει 8 ώρες περίπου. Δέστε πόσο πολύ νερό έχει βγάλει μέσα η φράουλα. Έχει αφήσει μέσα το δικό της νερό και έχει λιώσει και όλη τη ζάχαρη. Δεν έχω προσθέσει καθόλου νερό εγώ. Έχω ανοίξει το ροντομάτι της κουζίνας και θα περιμένω μέχρι να πάρει βράση η μαρμελάδα. Η μαρμελάδα μου έχει πάρει βράση. Θα χαμηλώσω το ροντομάτι της κουζίνας μου σε μέτρια φωτιά και θα την αφήσω να σιγοβράσει για 45 με 50 λεπτά. Τώρα που έχει καθίσει λίγο ο βρασμός, θα μαζέψω και τον αφρό από πάνω. Εγώ τις φράουλες τις αφήνω μεγάλες, μου αρέσουνε. Μπορούμε να τις πούμε και γλυκότυπο του αλλού αυτές. Αλλά μου αρέσουν έτσι περισσότερο, γιατί μπορούν να πούνε και να έχουν καλύτερη εμφάνιση και πάνω από παγωτό, σε ένα cheesecake, ακόμα και σε μία φέτα ψωμί. Να πω εδώ ότι ο καλύτερος τρόπος για να μαζευτεί ο αφρός είναι να κρατήσουμε την κατσαρόλα δεξιά-αριστερά και να την κουνήσουμε. Ο αφρός όλος πηγαίνει στο κέντρο και μαζεύεται πιο εύκολα. Αυτή τη διαδικασία θα την κάνουμε μέχρι να μαζέψουμε όλο τον αφρό και να καθαρίσει η μαρμελάδα μας. Αν και τα είπα τα υλικά, την πλήρη συνταγή θα τη βρείτε κάτω στο κουτί περιγραφής. Κάντε like, αφήστε μου και τα σχόλιά σας. Πείτε μου τι κάνετε εσείς με τις μαρμελάδες σας. Η μαρμελάδα μου είναι έτοιμη. Την έχω τραβήξει από τη φωτιά. Και ακόμα και τώρα μαζεύω ό,τι αφρό μπορεί να έχει μέσα. Η διαδικασία μου πήρε περίπου στα 50 λεπτά. Έχει κατέβει και στη μισή ποσότητα η μαρμελάδα. Τώρα να σας πω ότι εγώ αυτή τη μαρμελάδα θα την αφήσω να κρυώσει εντελώς και θα τη βάλω σε τάπερ, θα την αποθηκεύσω στο ψυγείο, γιατί θέλω να τη χρησιμοποιήσω σε κάποια συγκεκριμένα γλυκά. Όμως, όσοι θέλουν να τη βάλουν σε βάζα, πρέπει να το κάνουν όσο η μαρμελάδα είναι ακόμα καυτή. Την αποστήρωση βάζων θα σας την έχω σε link κάτω στο κουτί περιγραφής. Όση ώρα να κρυώσει η μαρμελάδα, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι, πατήστε και το καμπανάκι για να παίρνετε ειδοποιήσεις για ό,τι νέο ανεβαίνει. Αυτή ήταν η συνταγή μου και μέχρι την επόμενη σας εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά.